Καλημέρα, Άκη. Τώρα, κυρίες και κύριοι, πράγματι νομίζω ότι ο πρόλογος που έδωσες τα λέει όλα, διότι το θέμα είναι αρκετά σοβαρό, τουλάχιστον όπως το επισημαίνουν οι γονείς που έχουν παιδιά και τα οποία χρήζουν άμεσης χειρουργικής επέμβασης εδώ στο Αγία Σοφία, από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία, τα παιδιατρικά νοσοκομεία της χώρας. Σύμφωνα με τις καταγγελίες των γονέων, το νοσοκομείο δεν εκτελεί. Η καρδιοχειρουργική κλινική δεν εκτελεί χειρουργία. Τα παιδιά και οι γονείς μεταφέρονται στο Νάσιο, όπως θα ακούσετε κιόλας. Και το θέμα είναι ότι ενώ γινόντουσαν αρκετές εκατοντάδες, μάλλον δεκάδες εγχειρήσεις το χρόνο, την παλιά εποχή, τώρα φτάσανε 180 επεμβάσεις το χρόνο, τώρα με το ζόρι γίνονται 60 το χρόνο. Η κυρία Κοκολάκη είναι η πρόεδρος των γονέων από το Αγία Σοφία και την έχουμε κοντά μας για να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει και τι είδους αντιπαράθεση έχει ξεκινήσει, όπως πολύ σωστά είπε η Σκησιακή. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Κύριε Παυλόπουλο, σας ακούω από το κινητό. Καλό μήνα. Παίρνω αφορμή με αυτό που είπατε και ξεκινώ, ότι από τα social media γονείς ξεκίνησαν αυτό το θέμα, καθαρά γονείς. Δεν υπάρχει καμία διάθεση πολιτικής αντιπαράθεσης εκ μέρους μας. Το θέμα δεν είναι πολιτικό. Δεν μιλούσα για σας, κυρία Κοκολάκη. Οποιαδήποτε άλλα συμβαίνει. Όχι, το γνωρίζω, απλώς το διευκρινίζω. Είμαστε εδώ 10 χρόνια και παλεύουμε με όλες τις κυβερνήσεις. Θα το δείτε. Να πω δύο κουβέντες λοιπόν. Το κέντρο αυτή τη στιγμή είναι κλειστό. Ανακαίνιση έχει ολοκληρωθεί. Δεν υπάρχει θέμα ανακαίνησης. Mm-hmm. Παιδιά κινδυνεύουν. Έχουμε οικογένειες οι οποίες δεν βρέθηκε το όνομά τους στη λίστα. Έχουμε άλλες που κάνανε εξώδικα και ακόμα δεν έχει διευθετηθεί το θέμα, γιατί εκεί που τους στέλνουν δεν υπάρχει πιστοποίηση. Είμαστε σε εκκρεμότητες πολλές. Οι λίστες φυσικά και υπάρχουν και δεν λέμε ψέματα. Και στον ιστότοπο του νοσοκομείου υπάρχει λίστα τέλος Μαρτίου με 30 τόσα παιδιά και δεν ξέρουμε πού έχουν βρεθεί αυτά τα παιδιά. Ίσως φεύγουν αυτόματα από τη λίστα. Ο φυσικός χώρος ενός παιδοκαρδιοχειρουργικού κέντρου είναι πάντα μέσα σε ένα παιδιατρικό νοσοκομείο και θα το δείτε αυτό. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάποια αντιπαράθεση με το Νάσιο συγκεκριμένα, κάνει και εκείνο τη δουλειά του, αλλά είναι ένα κέντρο. Εμείς είμαστε παιδιατρικό νοσοκομείο και είναι η άριστη επιλογή για τον κάθε γονιό. Υπάρχουν όλες οι ειδικότητες, μας έχουν τύχει περιπτώσεις που δεν μπορούσαν να αντιμετωπιστούν και γύρισαν πίσω σε εμάς. Αυτό δεν είναι κάτι άγνωστο σε αυτούς που είναι γιατροί και σε αυτούς που είναι γονείς. Επίσης να πούμε ότι δεν έχουμε τίποτα με το θέμα να υπάρξει μια μεθ COVID, όπως κατηγορηθήκαμε. Φυσικά και να υπάρξει μια μεθ, αλλά η ερώτησή μας ήταν γιατί αυτή η εντατική έπρεπε να είναι η μοναδική στην Ελλάδα τη στιγμή που υπάρχουν και άλλες εντατικές και στο δικό μας νοσοκομείο και στο Αγλαία Κυριακού. Δεν μας έχουν απαντήσει για αυτό το σήμερα θέμα. Σήμερα γίνονται χειρουργία, γιατί αυτό περίμενα. Αυτή τη στιγμή δεν γίνεται κανένα χειρουργείο καρδιάς στο Όλα παραπέμπονται στον Άσιο, κυρία Κοκολάκη. Όλα παραπέμπονται, όσα δεν έχουν φύγει με κάποιο μαγικό τρόπο από τη λίστα, γιατί σας είπα έχουμε και περιπτώσεις που δεν αυτό υπάρχουν. Αυτό σημαίνει κόστος για τους γονείς. Σημαίνει κάτι του πλέον. Το Νάσιο έσπευσε να διευκρινίσει ότι αυτή τη στιγμή, γιατί παλιότερα δεν ίσχυε, θα παίρνουν και ανασφάλιστα παιδιά χωρίς κόστος. Βέβαια αυτό είναι στους ασφαλισμένους, έρχεται, στους φορολογουμένους Έλληνες. Αλλά αυτό είναι μια καλή ανακοίνωση που έγινε. Ναι. Πριν όμως τα προχειρουργείου και όλες οι μετεγχειρητικές επισκέψεις φαντάζομαι ότι δεν θα καλύπτονται έτσι με την ίδια συνθήκη. Το θέμα δεν είναι όμως τόσα πολλά χρόνια να είμαστε σε αυτή την αντιπαράθεση. Εμείς ζητάμε την άριστη λύση για τον κάθε γονέα. Να είναι εδώ, έχουμε τους ιατρικούς μας φακέλους, είναι παιδιατρικό νοσοκομείο με όλες τις ειδικότητες, υπάρχει χώρος για COVID, δεν υπάρχει ούτε μία δικαιολογία γιατί να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Γιατί πλήττουν συνέχεια με κάθε αφορμή αυτό το μοναδικό κέντρο. Αυτό το πράγμα δεν μπορώ να το καταλάβω. Εσείς, κυρία Φυσικά Κοκολάκη, και δεν πρόκειται για fake news. Κυρία Κοκολάκη, εσείς είστε πρόεδρος των γονέων με παιδιά που νοσηλεύονται στο παιδοκαρδιοχειρουργικό. Ναι, όχι μόνο νοσηλεύονται τώρα, που έχουν χειρουργηθεί, που παρακολουθούνται. Που μπορεί να υπάρξει ένα επόμενο χειρουργείο για τα παιδιά τους. Δεν τελειώνει λοιπόν, αυτό το θέμα. Ερώτηση, λοιπόν. Και επίσης να πω ότι ερώτηση, δεν είμαστε μόνο. Το Υπουργείο Υγείας τι σας έχει απαντήσει. Εμείς. Γιατί ακούμε τη διαμαρτυρία σας και προφανώς δεν είσαστε μουρλοί να βγαίνετε και να φωνάζετε με την αγωνία σας να είναι εκεί που είναι για τα παιδιά που για τα παιδάκια που αντιμετωπίζουν καρδιολογικό πρόβλημα. Λέει όμως το Υπουργείο απ' την άλλη ότι παιδιά, εγώ τα παιδιά τα στέλνω στο Νάσιο και χειρουργούνται είτε ασφαλισμένα είτε ανασφάλιστα. Δεν μένει κανένα παιδί εκτός χειρουργείου.
Αυτό δεν ισχύει. Δεν ισχύει. Και εξηγήσαμε ότι το Ανάσιο δεν είναι παιδιατρικό κέντρο. Μάλιστα. Έχουμε, μα έχουμε περιπτώσει αυτή τη στιγμή στη διαδικασία εξοδίκων με τη διοίκηση, γιατί δεν τακτοποιείται το θέμα και άλλοι που δεν βρίσκουν το όνομά τους. Σας είπα, οι λίστες δεν ξέρουμε πώς έχουν μαγειρευτεί για να παρουσιάζουμε όλα τα πράγματα, ότι είναι άριστα τακτοποιημένα. Μάλιστα. Δεν υπάρχει λόγος να φωνάζουμε, δεν υπάρχει λόγος να είμαι εγώ υπάρχουν εδώ. Υπάρχουν παιδιά σήμερα που κινδυνεύουν, δεν πρέπει να μπουν άμεσα. Σας το είπα από την αρχή και επίσης να ξέρετε, δεν είναι ο δικός μας μόνο σύλλογος που φωνάζει. Είναι ο Πορελλήνιος Σύνδεσμος Ασχόντων με Συγγενείς Καρδιοπάθειες, είναι η ΕΣΑΜΕ, Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, είναι οι παιδοκαρδιολογικές εταιρείες, είναι ενώσεις γιατρών, όλοι αυτοί λέμε ψέματα. Όλοι αυτοί που φωνάζουν να ανοίξει το κέντρο λένε ψέματα, έχουν κάποιο ίδιο όφελο. Νομίζω, Σπύρο, κυρία Κοκολάκη, ότι θα έχει συνέχεια το θέμα. Θα δούμε κι εμείς πώς θα εξελιχθεί. Έτσι. Με το ρεπορτάζ.